Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε σε μια ακόμη τηλεοπτική μας συνάντηση. Την αγάπη μας για την Ιεραποστολή και δι' την εξωτερική τη γνωρίζετε όσο παρακολουθείτε από κοντά τις εκπομπές μας. Σήμερα λοιπόν, καθώς και οι ζέσεις έχουν αρχίσει να μαζώνουν για τα καλά, σκεφτήκαμε να κάνουμε ένα νοητό ταξίδι λίγο μακριά, μέχρι το μεγάλο νησί της Μαγαδασκάρης. Καθώς είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μαγαδασκάρης και ενίσου Μαυρικίου, τον κύριο Ιγνάτιο. Τον καλέσαμε λοιπόν στην εκπομπή μας για να έρθει να μας καταθέσει αυτά που η ψυχή, αυτά που η καρδιά του ζει, βιώνει με την Ιεραποστολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Μαγαδασκάρη. Θεοφιλέστατε, καλώς ήρθατε και είναι χαρά μας να σας έχουμε. Δίνουμε την ευκαιρία όποτε μπορούμε στην εξωτερική Ιεραποστολή να διαλαλούμε το έργο αυτής, γιατί πιστεύουμε ότι τα καλά δεν πρέπει να κρύβονται. Ταπεινά και σιγανά μεν, όπως από ό,τι έχω αντιληφθεί είναι και το δικό σας το μότο, αλλά να το λέμε ότι κάτι συμβαίνει, κάτι γίνεται. Χαρά μας λοιπόν, γιατί σας έχουμε σήμερα, αλλά και διπλή χαρά, γιατί θυμόμαστε ότι ο προκάτοχός μας, ο συγχωρεμένος, ο Κυρνίκος ο Τζουμάκας, το 2001 είχε σε συνέντευξη το δικό σας προκάτοχο, το μακαριστό Θεοφιλέστατο Μαγαδασκάρη, τον κύριο Νεκτάριο, ο οποίος συγχωρέθηκε με το τραγικό εκείνο δυστύχημα με το Σινούκ που ήταν με τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας. Και έτσι αναπόλυσε εκείνη την εκπομπή που είχε γίνει, που είχε πει ο μακαριστός τότε Μαγαδασκάρης, ο κύριος Νεκτάριος, τα δικά του. Μετά από το 2001, από τότε μάλλον, τι έχει συμβεί στην Ιεραποστολή της Μαγαδασκάρης? Έχει αλλάξει τίποτα? Έχουμε κάτι καινούριο? Τι συμβαίνει? Πού βρισκόμαστε? Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε Κουρτή και εσάς και όλους τους ακροατάς που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Και θα ήθελα να σας πω λίγα λόγια για την συνέχεια του ιεραποστολικού και φιλανθρωπικού έργου από το μακαριστό κυρό Νεκτάριο. Με πολύ χαρά σας πληροφορώ και εσάς και όλους τους ακροατάς που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Ότι συνεχίζουμε και αυξάνουμε το έργο του μακαριστού κύριου Νεκταρίου, τόσο ιεραποστολικά όσο και φιλανθρωπικά. Διότι εγώ πάντα θα συνδυάζω αυτά τα δύο, και την ιεραποστολή και τη φιλανθρωπία, επειδή οι χώρες αυτές, οι τριτοκοσμικές χώρες, έχουν ανάγκη και από ευαγγελισμό, αλλά και πολύ περισσότερο από κοινωνικό έργο. Ο μακαριστός Νεκτάριος είχε φτάσει στην... σας κάνω έτσι ένα μικρό πρόλογο για να σας συνδέσω. Ναι, ναι. Έφτασε στη Μαδαγασκάρη το 1994 και μαζί με την αδελφή Νεκταρία από την Ιεραμονή Ιωσιποταπίου άρχισαν τις πρώτες προσπάθειες εκεί για να εγκατασταθούν στη μεγαλόνισο αυτή που είναι 5 φορές σχεδόν σαν την Ελλάδα, αλλά πολύ αεροκατοικημένη, με πληθυσμό 17 με 18 εκατομμύρια κατοίκους. Έθεσε, μπορώ να πω, τα θεμέλια της Ορθοδοξίας σαν πρώτος Ιεραπόστολος στη Μεγαλόνισο αυτή, αλλά ο Κύριος γνωρίζει γιατί τον πήρε τόσο νωρίς μαζί με τη συνοδεία, την υπόλοιπη συνοδεία του Πατριάρχου. Εγώ, όπως γνωρίζετε, πρώτα ήμουνα στην Ινδία για 14 περίπου χρόνια, αλλά δυστυχώς το κράτος με απέλασε με το δικό του τρόπο, διότι δεν ήθελε περισσότερο προσελητισμό και να ήθελε να διατηρήσει τα ήθη και θυμά του και τη θρησκεία περισσότερο από όλα. Και το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, επειδή συνέβη αυτό το τραγικό δυστύχημα και έμεινε κενή η Επισκοπή της Μαδαγασκάρης, με τοποθέτησε για να συνεχίσω το έργο του μακαριστού κύριου Νεκταρίου. Συνεχίζουμε να κτίζουμε εκκλησίες και το ιεραποστολικό έργο περιλαμβάνει εξορμήσεις στα χωριά και στις μεγάλες κομοπόλεις για κατηχήσεις, για βαπτίσεις, για να τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία ή διάφορα άλλα μυστήρια και ακολουθίες της εκκλησίας μας. Επίσης λειτουργεί σεμινάριο, εκκλησιαστική σχολή δηλαδή, διετούς φοιτήσεως για υποψηφίους κληρικούς και λαϊκούς κατηχητάς. Υπάρχει κτίριο κοντά στην Επισκοπή που
οι φοιτητές μένουν μέσα και όσοι είναι κατάλληλοι και ικανοί να γίνουν κληρικοί, μετά από την αποφύτισή τους χειροτονούνται και έτσι αυξάνει, μπορώ να πω σιγά σιγά, αυξάνουν οι κληρικοί στην επισκοπή μας, διότι οι ανάγκες είναι πάρα πολλές. Υπάρχουν 40 χτιστοί ναοί μέχρι σήμερα. Εγώ βρήκα από το μακαριστό κυρονεκτάριο 30 ναούς και στο διάστημα αυτό των 2,5 ετών που είμαι εκεί πέρα έχουμε κτίσει άλλους 10. Αλλά οι ενορίες είναι πολύ περισσότερες από αυτά που λέμε τώρα. Είναι περίπου, πλησιάζουν τις 70 ενορίες. Και οπωσδήποτε οι 15 κληρικοί που έχουμε μέχρι σήμερα είναι πολύ λίγοι. Γι' αυτό δημιουργήσαμε την εκκλησιαστική αυτή σχολή για να μαθαίνουν οι άνθρωποι αυτοί τουλάχιστον τα βασικά πράγματα, να μπορούν να επανδρώσουμε όλες αυτές τις κενές θέσεις που υπάρχουν. Αυτό άλλωστε μπορεί κανείς να το καταλάβει από ένα χάρτη που μας έφερε από την εξωτερική αποστολή και θα προσπαθήσω να το δείξω, όπου στην τεράστια έκταση του νησιού της Μαγκαδασκάρης έχει στα βουδάκια από το βορρά μέχρι το νότο και ανατολή μέχρι δύση είναι γεμάτο και φαντάζομαι ότι κάποιος, πρέπει, είναι λίγο δύσκολο βέβαια για το ζωντανό της υπόθεσης, πρέπει να τρέξει πάρα πολύ για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις. Βεβαίως, οι αποστάσεις είναι τεράστιες, θα μπορούσα να πω, και τις διανύουμε οδικώς μέχρι και 1500 χιλιόμετρα από το κέντρο, από την πρωτεύουσα της Μαδαγασκάρης μέχρι το βόρειο μέρος, είναι 1500 χιλιόμετρα. Επισκεπτόμαστε, μπορώ να πω, συχνά όλες τις αυτές τις ενορίες που έχουμε, είτε υπάρχουν ναοί είτε δεν υπάρχουν, να κατηχήσουμε τους ενδιαφερομένους για την Ορθοδοξία και σε πολλά χωριά που δεν γνωρίζουν πηγαίνουμε και ευκαίρως ακαίρως ομιλούμε για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, την Ορθόδοξη Πίστη, και μπορώ να πω πολλοί είναι αυτοί που ενδιαφέρονται για να γνωρίσουν και να σπαστούν στη συνέχεια την Ορθοδοξία. Κάνετε αναφορά πριν ότι έχετε 30-40 χτιστούς ναούς, αλλά οι ενορίες είναι 70. Οι υπόλοιποι ναοί σε τι κατάσταση είναι? Οι υπόλοιποι ναοί σιγά σιγά, όχι, δεν υπάρχουν ναοί, αλλά σιγά σιγά θα χτίσουμε ναούς όταν ευρεθούν οι οικονομικοί πόροι, διότι κοστίζει κάποιος ναός εκεί πέρα, όσο και φτηνή να είναι η ζωή, έχει το κόστος. Οι λειτουργίες και οι ακολουθίες στις υπόλοιπες ενορίες γίνονται στην Ήπεθρο έξω, κάτω από ένα δέντρο, σε κάποιο υπόστεγο, σε κάποια αυλή ενός κατηχητού. Αλλά αυτό που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και συγκινούμε όταν πηγαίνω εκεί πέρα είναι η χαρά και η αγάπη των χριστιανών αλλά και των κατηχουμένων για να γνωρίσουν περισσότερα πράγματα γύρω από την Ορθοδοξία. Και έτσι αψηφούμε τους κόπους και τον χρόνο και τις ταλαιπωρίες, διότι το δικό δίκτυο είναι σε αθλία κατάσταση, μπορώ να πω. Αψηφούμε όλα αυτές τις ταλαιπωρίες για να φτάσουμε μέχρι το τελευταίο χωριό που μας καλούνε για να ομιλήσουμε για την Ορθόδοξη πίστη μας. Και για του λόγου το αληθές, εγώ χάρηκα γιατί σε αυτήν την συνάντησή μας μου έχετε φέρει ένα βίντεο που έχει ετοιμάσει η Ιεραποστολή σας, ερασιτεχνική μεν λήψη, αλλά ενδεικτικό του τι συμβαίνει. Και θα ήθελα, καθώς θα βλέπουμε τις εικόνες του πρώτου αυτού μέρους από το βίντεο, να το σχολιάσουμε μαζί. Και εδώ θα ήθελα να πω επίσης στους τηλεθεατές ότι την επόμενη εβδομάδα θα δείξουμε όλο αυτό το βίντεο, παρόλες τις τεχνικές, τα τεχνικά λάθη που δεν μας αφορά αυτή τη στιγμή, μας αφορά το μήνυμα το οποίο περνάει και το οποίο λαμβάνει κανείς. Ας δούμε λοιπόν τις εικόνες και θα ήθελα να τις σχολιάσουμε σιγά σιγά. Εδώ βλέπουμε μια γειτονιά στη Μαδαγασκάρη, φτωχογειτονιά. Βλέπετε τα παιδάκια πόσο απλά και απέριτα ντυμένα είναι. Οι άνθρωποι πλέονται στους δρόμους, στις δημόσιες βρύσες,
χωρίς να έχουν τις ανέσεις και τις εξυπηρετήσεις δικές μας. Πολλοί άνθρωποι πεινασμένοι, βλέπετε ένα μικρό παιδί, νομίζω είναι από την πείνα και από την εξαθλίωση εκεί πέρα και βρίσκεται πεσμένο στους δρόμους και κοιμάται. Τέτοιες εικόνες συναντούμε συχνά, θα μπορούσα να πω, μέσα στις μεγάλες κομοπόλεις. Εδώ είναι τα πλυντήρια ενός χωριού. Οι γυναίκες μαζεύονται εκεί πέρα και πλένουν τα ρούχα τους σε δημόσιες βρύσες. Δεν έχουν τις ανέσεις δικές μας. Επίσης μια φτώχο γειτονιά, μικρά παιδιά πολλά υπάρχουν εκεί πέρα, πάρα πολλά μικρά παιδιά, τα οποία δυστυχώς δεν πηγαίνουν σχολείο τα περισσότερα και έτσι περνάνε τον καιρό τους και τον χρόνο τους χωρίς να μαθαίνουν γράμματα ή να μαθαίνουν κάποια τέχνη. Και αυτοί παίζανε δίπλα στις γραμμές του τρένου. Παρόλο όμως, ναι, δεν περνάει το τρένο τώρα, έχει σταματήσει. Παρόλο όμως αυτά τους βλέπουμε πάντα χαρούμενους και γελαστούς. Βλέπετε δύο μικρά παιδιά να κουβαλούν ξύλα για να μαγειρέψουν στο σπίτι τους, διότι δεν έχουν το γκάζι και τα άλλα, τις ανέσεις που έχουμε εμείς. Εδώ βρισκόμαστε στο λίγο πιο έξω από την πρωτεύουσα, 10 χιλιόμετρα. Αυτό που βλέπετε το κτίριο, το καφέ, είναι η κλινική που έχουμε. Η κλινική, διότι ο Πανκαριστός Νεκτάριος είχε οργανώσει μια κλινική με 4 ειδικότητες, οι οποίες λειτουργούν σήμερα κανονικά και εξυπηρετούν πάρα πολύ κόσμο. Δωρεάν βέβαια είναι η ιατροφαρμακευτική περίθαλψης. Έχουμε παθολόγο, οδοντίατρο, οφθαλμίατρο και ογκολόγο και προσπαθούμε να βρούμε και κάποιο γυναικολόγο τώρα για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της περιοχής εκεί πέρα. Κάθε πρωί τα παιδιά έρχονται στην Ιερά Αποστολή και 800 με 900 παιδιά κάθε πρωί και τους δίνουμε μπισκότα και γάλα. Αυτό γίνεται επί μονίμου βάσεως και κάθε Δευτέρα δίνουμε σε 550 οικογένειες τρόφιμα, 5 είδη τροφίμων. Πολλές φορές όταν βγαίνω έξω τα παιδιά με ακολουθούν και τα πηγαίνω σε κανένα μικρό κατάστημα εκεί πέρα της γειτονιάς και τους κερνάω κανένα γλυκό ή καραμέλες, οτιδήποτε. Έχουν μάθει τώρα και με ακολουθούν όταν βγαίνω έξω. Υπάρχει πολύ φτώχεια στη χώρα αυτή και πείνα, μπορώ να πω. Πολλοί άνθρωποι ψάχνουν στα σκουπίδια για να βρουν κάτι να φάνε. Επίσης, πολλά παιδιά δεν πηγαίνουν στο σχολείο επειδή η παιδεία δεν είναι δωρεάν εκεί πέρα και οι γονείς τους δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τα δίδακτρα στο σχολείο και έτσι αναγκαστικά μένουν αναλφάβητα. Εμείς έχουμε, η Επισκοπή μας έχει 8 δημοτικά σχολεία σε διάφορες περιοχές και τα παιδιά των περιοχών αυτών έρχονται και μαθαίνουν δωρεάν γράμματα. Τους παρέχουμε γραφική ύλη και οτιδήποτε άλλο χρειάζονται. Εμείς όμως τους δασκάλους και τους γιατρούς, όπως σας είπα προηγουμένως, τους πληρώνουμε. Δεν εργάζονται δωρεάν. Αλλά τα φάρμακα και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί είναι δωρεάν για τους ανθρώπους. Εδώ βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, κοντά στην Επισκοπή. Και πίσω από... τελείωσε η πρωινή ακολουθία. Κάθε πρωί κάνουμε όθρο και το απόγευμα εσπερινό. Και βλέπουμε τώρα να έχει τελειώσει η ακολουθία. Και πίσω από τον ναό διακρίνεται το σεμινάριο, η εκκλησιαστική σχολή, όπως τη λέμε συνήθως στην Ελλάδα, που αυτή τη στιγμή φοιτούν 12 υποψήφοι κληρικοί και λαϊκοί κατεχητές. Αυτοί είναι οι υποψήφοι κληρικοί που τους βλέπετε εκεί μαζί με τον καθηγητή τους, τον κύριο Σαμουήλ, ελληνομαθή. Αυτός είναι ένας από τους φοιτητάς. Μάλιστα. Και αφού είδαμε το πρώτο μέρος από αυτό το βίντεο που ξαναλέω για τους τηλεθεατές ότι θα το προβάλλουμε όλο την επόμενη εβδομάδα για να μπορέσουμε να ζήσουμε όσο γίνεται με τη βοήθεια της τηλεόρασης το ιεραποστολικό το οποίο τελείται στην χώρα της Μαγαδασκάρης υπό τα βλέμματα και την πατρική ευλογία του Θεοφιλέστου του Επισκόπου του κ. Ιγνατίου, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή συνήθως τις ερωτήσεις μου, εγώ είμαι καχύποπτος,
Δεν θα μπορούσε να πει κάποιος, α, τι ωραίο βίντεο ετοίμασαν και βάλαν τα παιδάκια και τους είπαν μόλις σας παίρνει η κάμερα να τρέξετε στον παππούλη και να πάρετε και αυτά που θα σας ζητήσει. Δεν θα μπορούσε να το πει κάποιος με έναν κακό λογισμό. Θα μπορούσε να βάλει κανείς αυτό το λογισμό, αλλά τουλάχιστον εκεί δεν συμβαίνει τέτοιο πράγμα. Είναι κάτι αυθόρμητο που η αγάπη δική μας, σαν μαγνήτης θα μπορούσα να πω, προς δόξαν Θεού όλα αυτά, μαζεύει τον κόσμο, μικρούς και μεγάλους, διότι η Αποστολή προσπαθεί με τις στοχές, τις δυνάμεις, πρώτα να δείξει αγάπη στους ανθρώπους και δεύτερον να καλύψει όσο μπορεί ανάγκες, τις ανάγκες των ανθρώπων. Δηλαδή, πολλοί έρχονται εκεί και έχουν ανάγκη να κάνουν μια, είναι ανάγκη να εγχειριστούν. Δεν έχουν τα χρήματα, απαιτούμενα χρήματα, και η Ιεραποστολή τους καλύπτει αυτές τις, τους καλύπτει τα νοσήλια και τα φάρμακα, οτιδήποτε χρειαστούν. Επίσης, καλύπτουμε ενίκεια πολλών οικογενειών, διότι δεν έχουν τη δυνατότητα να τα καλύψουν οι άνθρωποι. Δίνουμε υποτροφίες σε αρκετά παιδιά να πάνε να μάθουν γράμματα, τόσο μέσα στις μεγάλες κομοπόλεις, όσο και σε μερικά χωριά. Διότι, όπως σας είπα προηγουμένως, δεν είναι δωρεάν η παιδεία, ούτε τα βιβλία, ούτε η γραφική ύλη των παιδιών. Και πολλά παιδιά που έχουν έτσι ζήλο και αγάπη να μορφωθούν, η Εκκλησία μας τα βοηθά, δίνει υποτροφία. Βέβαια. Δεν είναι φτιαχτά δηλαδή αυτά τα πράγματα, είναι πολύ φυσιολογικά, θα μπορούσα να πω, και άλλα πολλά. Μάλιστα. Και αυτά θα τα δούμε αναλυτικά την επόμενη εβδομάδα με το όμορφο αυτό βίντεο. Εκείνο όμως που μου έκανε εντύπωση είναι ότι από τις λίγες εικόνες που έχουμε, δείχνει, φαίνεται μια πολύ καλά οργανωμένη ιεραποστολή. Αυτό βέβαια θέλει πολλή δουλειά, έτσι. Και θα νομίζω ότι θα είναι από τα πιο οργανωμένα κλιμάκια. Και βέβαια εδώ πρέπει να πούμε ότι είναι προς τιμήν των δύο Ιεραποστολικών Συλλόγων στην Θεσσαλονίκη και του Αγίου Κοσμάτου του Τολού και της Εξωτερικής Αδελφότητας στην Μακέζη Κίνγκ, που και της οποίας του δεύτερου Ιεραποστολικού Συλλόγου θα δείξουμε λογαριασμούς, ώστε όποιος θέλει να μπορεί να συνδράμει με τον οβολό του. Αυτό δείχνει ότι τουλάχιστον σας στηρίζουν οι συγκεκριμένοι σύλλογοι. Βεβαίως, μπορώ να πω και τους ευχαριστώ και από τη θέση αυτή τους συλλόγους αυτούς και την Ορθόδοξη Εξωτερική Αποστολή που εδρεύει δίπλα στην Αγία Σοφία, όπως είπατε, Μακένζι Κίνγκ 6, και τον Άγιο Κοσμά. Αλλά είναι πολύ βασικό για μια Ιεραποστολή να έχει οργάνωση σωστή και να είναι επανδρομένη με σωστά πρόσωπα, ούτως ώστε να μπορεί να λειτουργήσει. Διότι οι ανάγκες είναι πάρα πολλές, αλλά και οι υποχρεώσεις μας είναι πολλές. Μπορώ να πω ότι δεν σταματάμε καθόλου, τρέχουμε από μέρος σε μέρος και να παρακολουθήσουμε τα έργα που γίνονται. Και σαν εντελώς πληροφοριακά, σας λέω ότι αυτή τη στιγμή οικοδομούνται δύο ναοί. Ένας τρίτος πλησιάζει προς το τέλος των εργασιών του. Επίσης, ένα πνευματικό κέντρο, και αυτό σε 2 μήνες περίπου θα τελειώσει, καθώς επίσης και ένα γυροκομείο. Το γυροκομείο έχει αρχίσει από πέρσι, ενώ οι ναοί άρχισαν πρόσφατα. Και το γυροκομείο θα είναι 30 κλινών για 60 άτομα. Και ελπίζω μέχρι τον Ιούλιο να έχει τελειώσει για να μπορεί να λειτουργήσει. Επίσης, κτίζουμε και ένα γυμνάσιο λύκειο σε μια μεγάλη κομμόπολη στο νότιο μέρος, στο Τουλιάρο όπως λέγεται, για 2 λόγους. Ο ένας είναι για να μπορούμε να βοηθήσουμε τα φτωχά παιδιά να προχωρήσουν περισσότερο από το δημοτικό στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Και το δεύτερο είναι να προβληθεί και η Ορθοδοξία διαμέσου του σχολείου αυτού. Γι' αυτό χρειάζεται καλή οργάνωση ένα τέτοιο έργο, και όπως επίσης σας είπα και για τα τρόφιμα και για τα συσίτια προηγουμένως και για τις άλλες δραστηριότητες. Ακόμη έχουμε και ξυλουργείο για να μπορούμε να φτιάνουμε όλα τα ξυλόγλυτα των εκκλησιών μας εκεί, για να μην τα φέρουμε από την Ελλάδα και είναι τόσο πολύ ακριβά. Αναφέρατε πολλά πράγματα μέχρι τώρα. Ένα που κρατάω είναι αυτή την ιδιαίτερη αγάπη που δείχνουν στην
Ορθόδοξη Εκκλησία οι κάτοικοι του νησιού της Μαγαδασκάρης. Γιατί να δείχνουν αυτήν την αγάπη? Τι είναι αυτό που τους προσφέρεται που ίσως δεν είχαν μέχρι τώρα? Γιατί και άλλες ιεραποστολές πρέπει να υπάρχουν? Δεν υπάρχουν και άλλες? Υπάρχουν, ναι. Υπάρχουν. Ποια η διαφορά επομένως? Εγώ δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλες ιεραποστολές, αλλά ξέρω ότι εμείς σαν Ορθόδοξοι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και να βαδίζουμε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, με αυτά που λέει ο Χριστός. Δεν μπορούμε άλλα να λέμε και άλλα να κάνουμε. Mm-hmm. Καταλάβατε, γι' αυτό δεν κάνουμε διακρίσεις στους ανθρώπους αυτούς, αν είναι καθολικοί, ή αν είναι προτεστάντες, ή αν είναι μουσουλμάνοι, ή αν είναι δεν ξέρω οποιαδήποτε κάστα. Εμείς βοηθάμε ανεξαιρέτως όλους τους ανθρώπους με πολύ αγάπη, διότι έτσι πρέπει να κάνουμε σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Και δεν έχουμε ασφαλώς, δεν έχουμε κανένα όφελος από αυτό το πράγμα, ούτε κανένα από το κράτος κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση, θα μπορούσα να πω. Αλλά αυτό που μας υπαγορεύει το Ευαγγέλιο και η Εκκλησία μας κάνουν. Βέβαια, εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι μου έκανε εντύπωση που ετοιμάζεται να κάνετε γυροκομείο. Γιατί να κάνετε ένα γυροκομείο για ανθρώπους οι οποίοι σε λίγα χρόνια της ζωής τους θα συγχωρεθούν. Επομένως, δεν θα τους έχετε για πολλά χρόνια και δεν μπορούν να δώσουν και τις δυνάμεις τους για την Ιεραποστολή. Και να μην δώσετε όλα αυτά τα χρήματα για να κάνετε ένα ακόμη σχολείο. Και το ένα είναι χρήσιμο και το άλλο. Γιατί οι γέροντες εκεί πέρα είναι πολύ περιφρονημένοι, θα μπορούσα να πω, και από τα ίδια τα παιδιά τους ακόμη, και μένουν εγκαταλελειμμένοι σε μικρές λασποκαλύβες. Και το σπουδαιότερο είναι ότι πεινάνε, διότι δεν υπάρχουν συντάξεις εκεί πέρα, δεν υπάρχουν συντάξεις, ούτε και καμιά κρατική βοήθεια, καμιά κρατική περίθαλψη. Γι' αυτό έχω δει πολλές τέτοιες περιπτώσεις, γέροντες και γερότες να ζουν μόνοι τους και να περιμένουν το θάνατο, αργά ή γρήγορα να περιμένουν το θάνατο, διότι, σας είπα, είναι εγκαταλελειμμένοι ακόμη τα παιδιά τους. Γι' αυτό λυπήθηκα για μερικές περιπτώσεις που είδα και με τη συμβουλή και άλλων ανθρώπων αρχίσαμε την ίδρυση του γυροκομείου. Αλλά οπωσδήποτε μετά από αυτό, με τη βοήθεια του Θεού, των συλλόγων και του κόσμου, θα κάνουμε και άλλα έργα. Δεν θα σταματήσουμε. Ποιο είναι το κυριότερο πρόβλημα, αν υπάρχει μόνο ένα? Αν υπάρχουν περισσότερα, πείτε μας, το οποίο να αντιμετωπίζετε. Κοιτάξτε, η Μαδαγασκάρη προσφέρεται για ιεραποστολή. Και για ιεραποστολή και για φιλανθρωπικό έργο. Εμείς έχουμε ανάγκη από οικονομική βοήθεια για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε περισσότερο κόσμο και στον ιεραποστολικό τομέα και στο φιλανθρωπικό. Άλλα προβλήματα εσωτερικά δεν έχουμε από το κράτος. Μας βοηθάει πάρα πολύ ότι έχουμε ανάγκη από άδειες και τα λοιπά να μας εξυπηρετήσει. Μας εξυπηρετεί πολύ άνετα. Και εκτιμά, μπορώ να πω, το κράτος την προσπάθειά μας αυτή. Διότι βλέπει ότι κάνουμε καθαρές δουλειές και όλα τα κάνουμε για τους ανθρώπους, για τον άνθρωπο. Δεν έχουμε κανένα όφελος. Δηλαδή αυτό που αντιμετωπίζουμε είναι το οικονομικό πρόβλημα, διότι θα θέλαμε να βοηθήσουμε πολύ περισσότερους ανθρώπους, είτε να χτίσουμε σχολεία, είτε άλλα ιδρύματα, είτε να κάνουμε εκκλησίες κτλ. Αυτό μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Κρατάμε λοιπόν αυτά, να κάνουμε εμείς ένα μικρό διάλειμμα και θα ήθελα να συζητήσουμε αυτήν την αποδοχή από την κυβέρνηση Μαγαδασκάρης που έρχεται σε αντίθεση με την περίπτωση της Ινδίας που ήσασταν και τελικά εκδίωξαν το κλιμάκιο και σας προσωπικά. Και φίλοι, σε αυτό το νοητό ταξίδι που κάνουμε στο εξωτικό και στο μεγάλο νησί της Μαγαδασκάρης, με τη βοήθεια του Θεοφιλέστατου Επισκόπου Μαγαδασκάρης και νήσου Μαυρικίου, τον κύριο Ιγνάτιο. Ήδη, Θεοφιλέστατε, έχουμε αναλύσει αρκετά το θέμα της Μαγαδασκάρης και θα ήθελα το δεύτερο μέρος να επιμείνουμε περισσότερο στα της Ιεραποστολής. Αλλά πριν θα ήθελα, είχατε με διακρίνει μία διαφορά, ότι η κυβέρνηση της Μαγαδασκάρης βοηθάει ή τουλάχιστον δεν εμποδίζει την Ιεραποστολή, σε αντίθεση με τις Ινδίες στις οποίες ήσασταν. Γιατί αυτή
η διαφοροποίηση. Οι ανάγκες φαντάζομαι των ανθρώπων είναι ίδιες. Και στην Ινδία υπάρχουν εξίσου φτωχοί, όπως είδαμε στο βίντεο που μας έχετε φέρει, και οι γέροντες πεθαίνουν επίσης στον δρόμο και περίθαλψη δεν υπάρχει. Γιατί αυτή η αντίθεση? Ναι, πραγματικά, αν κάνει κανείς κάποια σύγκριση, παρατηρεί αυτό το πράγμα. Επειδή δεν το λένε βέβαια, αλλά αυτά είναι τα συμπερασματά μας, ότι στην Ινδία υπάρχει φανατισμός, θρησκευτικός φανατισμός, και η κυβέρνηση δεν θέλει οι άνθρωποι να αφήνουν τη θρησκεία τους, τα ήθη και θυμά τους, και να σπάζουν τον χριστιανισμό, διότι ο χριστιανισμός προσφέρει, εκτός από τη θρησκεία, προσφέρει και άλλα πράγματα, και έτσι οι άνθρωποι μπορούν να δουν διαφορετικά το κάθε ένα και να το κρίνουν διαφορετικά όσον αφορά τη ζωή τους. Ασφαλώς και στην Ινδία υπήρχε υπερπληθυσμός, 1 δις εκατομμύρια. Υπάρχει και φτώχεια, πείνα, αρρώστιες. Αλλά δυστυχώς το κράτος δεν επιτρέπει τους ξένους να κάνουν προσελητισμό, με την καλή έννοια βέβαια, με την καλή έννοια να κάνουν προσελητισμό στην Ινδία. Για το σκοπό αυτό που σας είπα, για το λόγο που σας είπα, επειδή υπάρχει θρησκευτικός φανατισμός. Αντιθέτως, στην Μαδαγασκάρη η κυβέρνηση μας επιτρέπει να κινούμεθα ελεύθερα, να κτίζουμε εκκλησίες, δεν μας δυσκολεύει στις άδειες και οτιδήποτε άλλο φιλανθρωπικό έργο θέλουμε να κάνουμε. Στην Ινδία δυστυχώς δεν πήραμε ποτέ άδεια για εκκλησία, αλλά αυτές τις λίγες εκκλησίες που κάναμε, 12-13 νομίζω, τις κάναμε με διάφορες γνωριμίες με τους τοπικούς παράγοντες. Δηλαδή και πολλές φορές τους φτιάχναμε κάποιο μικρό δρόμο, τους κάνηκαμε μια γεώτρηση, τους φτιάχναμε ένα μικρό δωμάτιο για γραφείο, κοινοτικό γραφείο, και έτσι μας παρεχωρούσαν την άδεια για να χτίσουμε εκκλησία ή κάτι άλλο, ή κάποιο άλλο ίδρυμα. Ο φανατισμός λοιπόν, ο θρησκευτικός φανατισμός ήταν το πρόβλημα εκεί πέρα. Αναφέρατε πριν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το οικονομικό. Επομένως, αν κάποιος θέλει να βοηθήσει, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να τοποθετήσει κάποια λεφτά στους λογαριασμούς, παράδειγμα της εξωτερικής ιεραποστολής, τους οποίους άλλωστε δείχνουμε, ή μπορεί και με άλλο τρόπο να βοηθήσει την ιεραποστολή της Μαδαγασκάρης? Νομίζω αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος, μέσω της Ιεραποστολής, και να πει ότι αυτά θα επιθυμώ να πάνε στη Μαδαγασκάρη. Αν γνωριζόμαστε, μπορούν να μου τα δώσουν και προσωπικά εμένα τα χρήματα, αλλά καλύτερα στην Ιεραποστολή, και που θα πάρουν και απόδειξη για να απαλλαγούν από την εφορία, όπως γνωρίζετε. Ναι, αλλά πέρα από το οικονομικό, αν κάποιος θέλει με την παρουσία του. Και αυτό είναι δυνατόν, μπορεί να έρθει κάτω, αρκεί να είναι υγιής, γιατί ξέρετε εκεί πέρα υπάρχουν πολλές αρρώστιες κτλ. Αν είναι υγιής, μπορεί να έρθει, να καθίσει όσο θέλει. Η κυβέρνηση παρέχει βίζα, χορηγεί βίζα για μεγάλο διάστημα, γιατί χρειαζόμαστε και πρόσωπα να μας βοηθούν εκεί πέρα. Όχι μόνο, δηλαδή δεν είναι ανάγκη να ξέρει κανείς, να είναι θεολόγος ή να ξέρει γλώσσες, αρκεί να έχει διάθεση να εργαστεί στην Ιεραποστολή, είναι χρήσιμος. Μάλιστα. Ναι, αλλά γιατί να δώσω αυτή τη βοήθειά μου, είτε οικονομική, είτε με την παρουσία μου, στο κλιμάκι της Μαδαγασκάρης, και να μην τη δώσω κάπου αλλού? Εγώ τώρα ενδιαφέρομαι για τη Μαδαγασκάρη, όπως καταλαβαίνετε. Και η εκπομπή είναι αφιερωμένη στη Μαδαγασκάρη, και σήμερα και την άλλη εβδομάδα. Διότι οι ανάγκες είναι πάρα πολλές και τα χρήματα του κάθε ενός τα υπολογίζουμε, προσπαθούμε να κάνουμε οικονομία και πιάνουν τόπο, όπως λέμε στη γλώσσα μας, διότι έχουν μεγάλη αξία, αρκεί να σας πω ότι το μεροκάματο ενός εργάτου είναι μόνο $1 την ημέρα. Δηλαδή ένας μέσος μισθός είναι $50 με $60 το μήνα, μέσος μισθός. Είναι χαμηλό το επίπεδο, φτηνά τα εργατικά, όπως σας είπα, και έτσι με λίγα λεφτά μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Και κάνουμε, με τη βοήθεια του Θεού, κάνουμε. Επομένως, υπάρχει μία έντονη ένδυα στον κόσμο, στα υλικά. Και πάντοτε όταν συζητάω για την Ιεραποστολή, αναρωτιέμαι
πού δίνουμε περισσότερο βαρύτητα εμείς σαν Ορθόδοξη Ιεραποστολή, στην φιλανθρωπία που αναφέρατε πριν ή στο θέμα της Ιεραποστολής, δηλαδή στο υλικό κομμάτι ή στο πνευματικό. Δίνουμε κάπου περισσότερο βαρύτητα ή πρώτα προηγείται το ένα, μετά έρχεται το άλλο. Τι συμβαίνει τελικά? Κοιτάξτε, το κύριο έργο μας είναι η Ιεραποστολή. Να μεταδώσουμε το Ευαγγέλιο στους ανθρώπους αυτούς που στον 21ο αιώνα το 50% είναι ιδωλολάτρες και το 50% είναι χριστιανοί διαφόρων δογμάτων. Αυτό είναι το κύριο έργο μας. Να σωθούν ψυχές, να γνωρίσουν οι άνθρωποι αυτοί που ζουν στο πνευματικό σκοτάδι την αλήθεια του Ευαγγελίου. Αλλά παράλληλα δεν μπορούμε μόνο να κηρύττουμε χωρίς να κάνουμε και έργα. Καταλάβατε, διότι οι άνθρωποι καλώς ή κακώς έχουν και ανάγκη και από υλική βοήθεια. Καταλάβατε. Αλλά το κύριο έργο μας ασφαλώς είναι η Ιεραποστολή. Και δεν το παραλείπουμε αυτό και κάνουμε μόνο το φιλανθρωπικό έργο όπως μερικοί με κατηγορούν, αλλά τα συνδυάζω και τα δύο με τη βοήθεια του Θεού. Άλλωστε η φιλανθρωπία είναι μία λέξη, μία ενέργεια καλύτερα, μία πράξη που σχετίζεται άμεσα με το θέμα της Ιεραποστολής. Δηλαδή το μήνυμα του Ευαγγελίου. Ναι, οπωσδήποτε, γιατί όπως λέει και ο Χριστός, δείξαν την πίστη εκ των έργων σου. Άραγε οι τοπικοί παράγοντες, οι κάτοικοι, οι απλοί κάτοικοι, πώς βλέπουν την παρουσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην περιοχή τους γενικότερα και ποιο είναι το μέλλον της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Μαγαδασκάρη? Οι άνθρωποι βλέποντας οτιδήποτε και αν κάνουμε, μικρό ή μεγάλο, το εκτιμούν. Το εκτιμούν και χαίρονται γι' αυτό. Στη συνέχεια εμείς δεν κάνουμε το φιλανθρωπικό έργο για να κερδίσουμε ανθρώπους, να κερδίσουμε ψυχές, αλλά το κάνουμε μόνο και μόνο για να βοηθήσουμε τους φτωχούς αυτούς τους ανθρώπους. Mm-hmm. Όπως σας είπα και προηγουμένως, η Μαδαγασκάρη έχει μέλλον. Η Ορθοδοξία εξαπλώνεται πολύ γρήγορα εκεί πέρα. Διότι είμαστε ειλικρινείς, δηλαδή δεν κάνουμε κάτι κρυφό ή με απότερο σκοπό κάτι να κερδίσουμε, ξέρω εγώ τι υλικό ή οτιδήποτε άλλο. Και μπορώ να σας πω, δεν προφθάνουμε να κάνουμε βαπτίσεις, ομαδικές βαπτίσεις 20, 30, 40, 50 ανθρώπων σε πολλά χωριά που μας καλούν. Αυτό θα πει ότι πραγματικά δέχονται την Ορθοδοξία οι άνθρωποι εκεί πέρα και μέσα σε αυτά τα 2,5 χρόνια που έχω εκεί, έχω δει σοβαρή αύξηση εκεί πέρα, καταλάβατε. Μάλιστα. Και αυτή η επένδυση φαίνεται άλλωστε και στο βίντεο το οποίο μας έχετε φέρει, που ξαναθυμίζω στους τηλεθεατές ότι θα το προβάλλουμε ολόκληρο την επόμενη εβδομάδα και θα ήθελα μαζί να σχολιάσουμε το δεύτερο κομματάκι από αυτό το βίντεο που ετοιμάσαμε, που δείχνει πράγματα από το κλιμάκι της Ιεραποστολής Μαγαδασκάρης. Εδώ βλέπουμε είναι η είσοδος των ιατρείων. Mm-hmm. Οι άνθρωποι έχουν έρθει από τις 7 η ώρα το πρωί και περιμένουν να ανοίξει η πόρτα, στις 8 που ανοίγει η πόρτα, για να μπουν μέσα. Όλοι αυτοί περιμένουν τώρα, είναι ασθενείς και περιμένουν να πάνε στα ιατρεία. Τους δίνουμε έναν αριθμό και με τη σειρά τους ο καθένας μπαίνει μέσα. Εδώ βλέπουμε το φαρμακείο της Ιεραποστολής. Η φαρμακοποιός αυτή δίνει δωρεάν τα φάρμακα μετά από τη συνταγή της παθολόγου ή του οδοντοτηριάτρου κτλ. Λειτουργούν, όπως σας είπα, 4 τμήματα. Παθολογικό, οδοντοιατρικό, οφθαλμολογικό και ογκολογικό. Έχουμε ένα γιατρό, αυτοί οι γιατροί είναι ντόπιοι, όπως βλέπετε, τους οποίους πληρώνουμε. Και ένας εργάζεται εθελοντικά μία ημέρα την εβδομάδα και κάνει μικρές εγχειρήσεις. Αυτός είναι ο οδοντίατρος εκεί. Είναι μεγάλη υπόθεση δηλαδή να παίρνει κάποιος στοχός, να εξετάζεται και να παίρνει τα φαρμακά του δωρεάν, διότι εκεί πέρα δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν έχουν ασφάλεια οι άνθρωποι όπως εμείς εδώ που θα εξεταστεί και θα πάρει τα φαρμακά του έστω και με χαμηλή τιμή. Εδώ φτιάχνουμε ένα σχολείο, όχι νομίζω η εκκλησία φτιάχνουμε εδώ πέρα,
Τώρα αυτή... πρέπει να έχει και δίπλα το σχολείο. Ναι, έχει, ναι, ναι, ναι. Έχει και σχολείο δίπλα. Σε ένα απομακρυσμένο χωριό, περίπου 4 ώρες μακριά από το κέντρο. Οι αποστάσεις, τα χιλιόμετρα δεν είναι πολλά, αλλά είναι ότι οι δρόμοι είναι σε κακή κατάσταση. Γι' αυτό τα διανύουμε σε πολλές ώρες τα λίγα χιλιόμετρα. Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Αν τυχόν η Μαγαδασκάρη δείξει πάρα πολύ έντονο ενδιαφέρον για την Ορθοδοξία, ήδη μας έχετε πει ότι δείχνει, αλλά συνεχώς ζητάει περισσότερα, είναι έτοιμη η Ορθόδοξη Εκκλησία να δώσει στους κατοίκους αυτά τα περισσότερα? Κοιτάξτε, εμείς προσπαθούμε με διάκριση να δώσουμε ό,τι μπορούμε και ιεραποστολικά και φιλανθρωπικά. Δηλαδή, δεν βιαζόμαστε να χειροτονήσουμε νέους κληρικούς, αν δεν δούμε πραγματικά ότι έχει ζήλο και έρχεται στην Εκκλησία, για να υπηρετήσει την Εκκλησία. Mm-hmm. Δεν βιαζόμαστε να βαφτίσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι ζητάνε, διότι πολλές φορές μπορεί να έχουν κάποιο ενθουσιασμό. Και δεν μ' αρέσει ποτέ να βαφτίζω τόσο εύκολα και μετά από λίγο οι άνθρωποι αυτοί να φεύγουν. Γι' αυτό η κατήχηση διαρκεί 5, 6 και 8 μήνες, μπορώ να πω ακόμη, μέχρι να διαπιστώσουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί πράγματι αγαπούν την Εκκλησία και έρχονται για τη σωτηρία της ψυχής τους. Το ίδιο κάνουμε και στο φιλανθρωπικό τομέα. Δεν εξαπλούμεθα τόσο πολύ εύκολα, εάν δεν διαπιστώσουμε πράγματι τις ανάγκες των ανθρώπων και αναλόγως την οικονομική άνεση που έχουμε. Και αυτό θα έλεγαν είναι ένα δύσκολο κομμάτι στο έργο που έχετε, γιατί αν τα έσοδα είναι πενιχρά ή δεν φτάνουν γενικά, πόσο μάλλον που πρέπει να τα κατανείμει κανείς εκεί που χρειάζεται. Χρειάζεται διάκριση, διότι όπως είπατε δεν έχουμε τόσα πολλά έσοδα για να μπορούμε να καλύψουμε τα πάντα. Ούτε μπορώ να πω ότι καλύπτουμε όλες τις ανάγκες με αυτά τα λίγα που κάνουμε. Όχι, δεν καλύπτονται οι ανάγκες. Απλώς εκδηλώνουμε την αγάπη μας με οτιδήποτε μπορούμε, έστω και με αυτά τα λίγα. Αν όμως η Μαγαδασκάρη περιμένει από την Ορθόδοξη Εκκλησία, εμείς τι μπορούμε να προσδοκάμε από τους αδελφούς που βαφτίζονται, που γίνονται εν Χριστώ αδελφοί? Εμείς δεν αποβλέπουμε σε κάποιο όφελος υλικό, απλώς αποβλέπουμε στην σωτηρία των ανθρώπων, δηλαδή να γνωρίσουν όσο είναι δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι την αλήθεια του Ευαγγελίου, να γνωρίσουν τον Χριστό, να ασπαστούν την Εκκλησία, την Ορθοδοξία, να στη συνέχεια να βαπτιστούν και να γίνουν μέλη της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Αυτή είναι η επιθυμία μας και η ικανοποίησή μας που βλέπουμε ανθρώπους να έρχονται στην Εκκλησία και να βαπτίζονται κτλ. Μάλιστα. Αν σας ζητούσα να μου πείτε κάποια μαγική λέξη, κάποια μαγική συνταγή για την Ιεραποστολή, γιατί έχετε χρόνια στο κουρμπέτι όπως λέμε και περάσετε από δύσκολα κλιμάκια. Πράγματι, έχουμε περάσει πολλές δυσκολίες για να φτάσουμε στο σημείο αυτό, αλλά τα δύο σκέλη είναι η αγάπη και η υπομονή. Πρέπει να δείχνουμε αγάπη προς όλους τους ανθρώπους, και πνευματική αγάπη και υλική, αλλά και υπομονή στους πειρασμούς και στις δυσκολίες, διότι δεν είναι και τόσο εύκολο δηλαδή να είσαι υπεύθυνος για ένα τέτοιο μεγάλο έργο. Ένας τέτοιος πειρασμός δεν θα μπορούσε να είναι στην Ιεραποστολή του να προσπαθήσω να μεταδώσω όχι μόνο το μήνυμα του Ευαγγελίου, της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας? Εμείς δεν πήγαμε να τους εξελληνίσουμε τους ανθρώπους και πήγαμε να τους διδάξουμε την Ορθοδοξία. Αυτοί μερικοί μαθαίνουν ελληνικά και τα λοιπά, αλλά εγώ δεν ρίχνω το βάρος εκεί πέρα. Εγώ ρίχνω το βάρος να μάθουν σωστά το τι διδάσκει η Εκκλησία μας και να προοδεύουν οι άνθρωποι πνευματικά. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Ναι, αλλά παλιότερα υπήρχε αυτή η τάση, θα έλεγα, να βγαίνουν φωτογραφίες με ελληνικές σημαίες,
να περνάμε κάποια έθιμα τα οποία σε εμάς έχουν ταυτιστεί με τις θρησκευτικές εορτές και να τα περνάμε και σε αυτούς. Και πάντοτε ελοχεύει αυτός ο κίνδυνος για να δείξουμε ότι αυτοί δεν είναι μόνο Ορθόδοξοι, δεν τους κάναμε μόνο Ορθόδοξους, αλλά τους κάναμε και να αγαπήσουν την Ελλάδα και έχουν ελληνικό πνεύμα έτσι. Για να αγαπήσουν την Ελλάδα δεν κάνουν καμία προσπάθεια. Θα την αγαπήσουν μέσω της Εκκλησίας, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Αλλά τα ήθη και θυμά τους, ούτε προσπαθούμε να τους κάνουμε να ξεχάσουν τα ήθη και θυμά τους, αλλά ό,τι έχει σχέση με την παράδοση της Εκκλησίας μας και με τις εορτές της Εκκλησίας μας, να μπορούν να και αυτοί σιγά σιγά να το συνειδητοποιήσουν και να το εφαρμόσουν. Όπως μάλλον χάρη το Πάσχα, βάψανε μόνοι τους κόκκινα αυγά. Mm-hmm. Εμείς τους εξηγήσαμε τι συμβολίζει αυτό το πράγμα και τώρα μόνοι τους το συνήθισαν λίγο πολύ και από πόλη σε πόλη, από χωριό σε χωριό το κάνω αυτό το πράγμα και νομίζω εντάξει είναι κάποιο έθιμο ελληνικό αλλά έχει σχέση με την, mm-hmm. τη ζωή της Εκκλησίας μας. Τέτοια πράγματα τους τα περνάμε σαν μηνύματα αλλά όχι να τους μάθουμε και να τους εξελληνίσουμε περισσότερο. Μάλιστα. Αυτοί όμως έχουν συνηθίσει σε έναν τρόπο ζωής και ιδίως όταν μια κοινότητα είναι ειδωλολάτρες. Πώς λοιπόν μπορούν να αποχωριστούν όλα τα έθιμά τους, όλα τα ήθη τους. Παράδειγμα ότι χορεύουν πάρα πολύ ή ότι τραγουδάνε πάρα πολύ. Εκεί πρέπει να τα διαγράψουν όλα αυτά ή προσπαθείτε να δείτε τι μπορεί να συντεριάξει με την παράδοση της δικής μας Εκκλησίας και να δημιουργηθεί μια νέα παράδοση. Κοιτάξτε, αν τραγουδάνε όλοι μαζί, χορεύουν, αυτό δεν με πειράζει καθόλου. Στην Εκκλησία κάθονται πάρα πολύ ήσυχα, έχουν πολύ καλή τάξη, ψάλουν πολλές φορές τα γνωστά τροπάρια όλοι μαζί. Αυτό όμως δεν με πειράζει εμένα, γιατί δεν είναι κάτι που βλάπτει, ας πούμε, την ψυχή τους. Εάν όμως διαπιστώσω ότι κάποιοι συνεχίζουν να κάνουν κάποια ειδωλατρικά έθιμα, σε αυτό τους οπωσδήποτε τους κάνω παρατήρηση. Πριν ακόμα τους βαπτίσουμε, τους λέμε ότι κοίταξε, αυτό είναι ειδωλατρικό, πρέπει να το σταματήσεις. Mm-hmm. Ναι. Αλλά κάτι που έχει σχέση με τα ήθη και θυμά τους που δεν βλάπτει την ψυχή τους, δεν με πειράζει εμένα. Επειδή είστε πολύ οργανωμένοι, από ό,τι έχω καταλάβει, έχουμε περιπτώσεις όπου, παράδειγμα, να αγιογραφεί κάποιος και να αγιογραφεί τους Αγίους, όχι τόσο λευκούς, αλλά στην μορφή, στην όψη που έχουν οι κάτοικοι εκεί. Και αυτό νομίζω είναι σωστό αυτό που κάνουν και στο χρώμα και στην όψη που είναι οι άνθρωποι εκεί πέρα. Διότι είναι πολύ παράξενο για αυτούς να βλέπουν τη Βυζαντινή αγιογραφία με τις ασκητικές μορφές που δεν μπορεί να καταλάβουν ακόμη τι συμβολίζει αυτό το ασκητικό πρόσωπο ή οτιδήποτε άλλο. Αν αγιογραφούν τους Αγίους λίγο μαύρους και τα λοιπά, αυτό δεν νομίζω να βλάπτει. Επομένως συμβαίνει, έτσι. Συμβαίνει, υπάρχει, ναι, αυτή η τάση. Συμβαίνει. Και υπάρχει, δηλαδή θα αφήνατε σε έναν ναό καινούριο στο κέντρο της Μαγκαδασκάρης να τον αγιογραφήσουν όλο έτσι. Δεν θα με πειράζει τόσο πολύ να σας έλεγα. Mm-hmm. Δεν θα με πειράζει τόσο πολύ. Ίσως γιατί θα νιώθουν και οικεία. Διότι δεν είναι σωστό τώρα εμείς, επειδή μας αρέσει η Βυζαντινή αγιογραφία και αυτές οι ασκητικές μορφές, να μπορούμε να τους πιέσουμε, να τους, τέλος πάντων, να τα αγαπήσουν αυτά τα πράγματα. Διότι είναι κάτι ξένο για αυτούς, καταλάβατε. Όπως και για μας, ξένο είναι η δυτική αγιογραφία ή η ρώσικη μουσική και τα λοιπά. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με αυτούς, νομίζω. Έχετε περιπτώσεις που τελικά μετά από 4-5 μήνες κατοίκησης, όπως είπατε ότι τους κάνετε, να μην δέχθηκαν να ακολουθήσουν την Εκκλησία, αλλά να επέστρεψαν στην ειδωλολατρία? Έχουμε περιπτώσεις, πολύ λίγες όμως, έχουμε. Σε μερικούς δεν αρέσουν αυτά τα πράγματα που τους λέμε ή τους φαίνονται πολλά ή βαριά και τα λοιπά, όσον αφορά
τις ακολουθίες, την νηστεία, την εξομολόγηση και αυτά, δεν τους πολύ άρεσαν ή τα θεώρησαν βαριά, ας το πούμε έτσι, και απεχώρησαν από τη συγκέντρωση. Θα μπορούσα να ρωτήσω ποιος ήταν ο μεγαλύτερος πειρασμός που τυχόν είχε ο υπεύθυνος ιεραποστολής Μαγαδασκάρης μέχρι τώρα. Δηλαδή ήρθα κάποια στιγμή που να πείτε κουράστηκα Θεέ μου και τι να κάνω με την ιεραποστολή. Έχω δυσκολία και δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Όχι, δεν έφτασα σε αυτό το σημείο ποτέ, διότι η Μαδαγασκάρη είναι πιο εύκολη χώρα από την Ινδία, θα μπορούσα να πω. Αυτό το οποίο προσπαθώ τώρα να κάνω είναι να δημιουργήσω συνεργάτες, ντόπιους συνεργάτες, ούτως ώστε να με βοηθάνε στο έργο μου. Mm-hmm. Αλλά για να απογοητευτώ έτσι, να κουραστώ, να απελπιστώ, όχι, ποτέ. Αλλά το πάθησες στην Ινδία. Στην Ινδία το έπαθα βέβαια, κουράστηκα πάρα πολύ διότι το κράτος μου έκανε μεγάλο πόλεμο και κινδύνευσα πολλές φορές. Βεβαίως δεν είπα ποτέ ότι τα παρατάω και φεύγω, όχι τέτοιο πράγμα. Αλλά εκεί κουράστηκα πραγματικά. Αν δεν κάνω λάθος, είχαν επιχειρήσει και κατά τη ζωή σας. Ναι, μερικές φορές με είχαν απειλήσει. Επομένως η δύναμη που πρέπει να αντλήσει κανείς είναι τεράστια, έτσι. Ναι, πρέπει να κάνει κανείς πολύ υπομονή, να κάνει πολύ προσευχή για να ξεπεράσει αυτούς τους πειρασμούς. Διότι στην Ινδία υπήρχε και πολλή μαφία. Α, έτσι. Ναι, οργανωμένη μαφία που έβλεπε κανείς ότι, ας πούμε, η εκκλησία έχει χρήματα και έψαχναν να βρουν διαφόρους τρόπους για να αποσπάσουν χρήματα από εμάς. Αυτό ήταν ένας δεύτερος πειρασμός που αντιμετωπίσαμε εκεί πέρα. Αν θα ζητούσα να μου πείτε την πιο δυνατή στιγμή, την πιο προσωπική στιγμή, είτε από την Ινδία είτε από τη Μαγαδασκάρη. Αν ζητούσα δηλαδή σε λίγες κουβέντες να περιγράψετε όλη την ιεραποστολή που έχετε κάνει, ποια είναι η πιο δυνατή εικόνα που σας έρχεται, ίσως η πιο συγκινητική, η πιο προσωπική? Η πιο συγκινητική εικόνα είναι όταν γίνονται οι βαπτίσεις και βλέπει κανείς πολλούς ανθρώπους να απαρνούνται τα είδωλα ή τις άλλες αιρέσεις, τους Προτεστάντες και τους Καθολικούς να τους απαρνούνται και να έρχονται στην Ορθοδοξία, να ασπάζονται τα της Ορθοδοξίας, να βαπτίζονται και να γίνονται μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Αυτή είναι η πιο συγκινητική στιγμή. Εκείνη τη στιγμή σας έρχεται έτσι μία πιθανόν θλίψη, καθώς βλέπετε η Μαγαδασκάρη να γίνεται Ορθόδοξη και να μαθαίνει τα της Εκκλησίας και εδώ παράδειγμα στην Ελλάδα να τα απαρνιόμαστε με διάφορους τρόπους? Βεβαίως, όταν έρχομαι στην Ελλάδα και βλέπω πολλά πράγματα, λυπάμαι, διότι οι άνθρωποι εκεί πέρα, αν και στερούνται πάρα πολλά πράγματα, ζουν πραγματικά σε πνευματικό και υλικό σκοτάδι, ενώ αντιθέτως εμείς τα απολαμβάνουμε πλούσια, υπερπλούσια μπορώ να πω. Στενοχωριέμαι πάρα πολύ, διότι βλέπω ότι εκεί ψάνουν τα σκουπίδια να βρουν οι άνθρωποι κάτι να φάνε, ενώ εμείς αντιθέτως εδώ πέρα τα πετάμε τα περισσεύματα στα σκουπίδια. Και λυπάμαι πολύ για πολλούς ανθρώπους που δεν το προσέχουν αυτό το πράγμα και δεν ξέρω αν ο Θεός μας δίνει πάντα πλούσια τα ελέη του. Καταλάβατε, δηλαδή δεν μπορεί να μην κάνει κανείς σύγκριση βλέποντας τη ζωή μας εδώ και τη ζωή των ανθρώπων εκεί πέρα. Εκεί οι άνθρωποι φορούν κουρέλια, κουρέλια πραγματικά, δηλαδή όταν σας λέω κουρέλια, κουρέλια. Και δεν έχουν απαιτήσεις για κάτι καλύτερο. Αρκούνται σε αυτά που έχουν. Βεβαίως, σαν εσωτερικά μπορεί, αν είχαν δει και τον δικό μας τον κόσμο εδώ πέρα που ζει, θα ζήλευαν. Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι χαίρονται με αυτά τα λίγα που έχουν. Είτε με αυτά που φοράνε, είτε με αυτά που τρώνε. Τα απλά πράγματα χαίρονται τη ζωή τους. Ενώ εμείς αντιθέτως είμαστε αγχώδεις, δεν ξέρουμε τι μας φταίει, ψάχνουμε να βρούμε κάτι καλύτερο και το βρίσκουμε, ενώ τα έχουμε όλα δηλαδή, καταλάβατε. Ίσως ακριβώς επειδή δεν έχουν τίποτα εκεί ή σχεδόν τίποτα, έστω και το λίγο είναι πάρα πολύ για αυτούς. Ενώ εμείς που τα έχουμε πλέον όλα στα χέρια μας, κάνουμε τις συγκρίσεις αυτές. Τα παιδιά πριν να πάνε σχολείο περνούν από την Ιεραποστολή το πρωί και πίνουν ένα ποτήρι γάλα και παίρνουν μερικά μπισκότα. Και όλα, να δείτε, είναι εξυπόλυτα, δεν έχουν παπούτσια να φορέσουν.
και ούτε έχουν το χαρτζηλίκι για να πάρουν στο σχολείο κάτι όπως έχουμε εμείς εδώ πέρα. Και θα γυρίσουν το μεσημέρι σπίτι και θα φάνε ρύζι, ρύζι με μια σάλτσα. Καταλάβατε. Και βλέπω εδώ πέρα τα δικά μας τα παιδιά τόσο πλούσια τα έχουν και τα πετάνε πολλές φορές. Λυπάμαι πολύ, λυπάμαι πολύ γι' αυτό. Γι' αυτό άλλωστε ο καλός Θεός σας έταξε μεγαδασκάρι για να είστε μαρτυρία για όλους εμάς, για να κάνουμε την σύγκριση, τη σύγκριση στην προσωπική μας ζωή, τη σύγκριση της Εκκλησίας που έχουμε στην Ελλάδα με την Εκκλησία στη Μαγαδασκάρη, τα μηνύματα που ο καθένας λαμβάνει, και ευχόμαστε από εδώ και πέρα καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο δύσκολο και επώδυνο έργο, αλλά τόσο ευάρεστο και τόσο δημιουργικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς, κύριε Κούρτη, και τους αγαπητούς τηλεθεατάς που μας παρακολούθησαν. Και ελπίζω από όλα αυτά τα οποία είπαμε, δεν σκοπός μου δεν ήταν να συγκινήσω τον κόσμο για να μαζέψω χρήματα, όχι. Αλλά για να σας πληροφορήσω για το έργο που γίνεται εκεί πέρα με τη βοήθεια του Θεού, των συλλόγων, των Ιεραποστολικών Συλλόγων και ιδιαίτερα της Εξωτερικής Ιεραποστολής, αλλά και των ιδιωτών που μας βοηθούν, και να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι κάπου σφάλουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα και να προσέξουμε για ορισμένα πράγματα, να κάνουμε καλή χρήση του πνευματικού και του υλικού πλούτου που μας δίνει ο Θεός. Διότι εμείς τα έχουμε όλα και δεν τα εκτιμάμε. Αν δείτε στις 6 ώρα το πρωί οι άνθρωποι εκεί πέρα με τις Καινές Διαθήκες στα χέρια πηγαίνουν στην εκκλησία στις 6 ώρα το πρωί, μικροί και μεγάλοι, οικογενειακώς. Το συναντώ πολλές φορές όταν πάω σε άλλα μέρη και για να λειτουργήσω. Επίσης, να προσέξουμε να μην κάνουμε σπατάλες. Αυτό είναι πολύ βασικό, ξέρετε, διότι προκαλούμε την οργή του Θεού με λίγα λόγια. Και όταν το περίσσευμα το δικό μας είναι στέρημα κάποιον άλλον, ξέρετε. Όταν εμείς τα έχουμε τόσο πλούσια και τα πετάμε, κάποιοι άλλοι τα στερούνται. Δηλαδή να κάνουμε μια σχετική οικονομία όσο μπορούμε, γιατί θα δώσουμε λόγο στο Θεό, τέλος πάντων. Και να τα επενδύουμε στην Ουράνια Τράπεζα του Θεού. Οπωσδήποτε. Θερμές ευχαριστίες λοιπόν. Και δεν θα σταματήσουμε εδώ με την Ιεραποστολή της Μαγαδασκάρης, αλλά όπως έχω πει, θα δείξουμε την επόμενη εβδομάδα, φίλες και φίλοι, το ερασιτεχνικό βίντεο το οποίο μας έχει παραχωρήσει η Μητρόπολη Μαγαδασκάρης, για να πάρουμε μία γεύση από αυτές τις αντίθετες εικόνες που βιώνουν οι κάτοικοι της Μαγαδασκάρης και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Μήπως τυχόν και ευαισθητοποιηθούμε για τις σπατάλες που ανέφερε ο Θεοφιλέστος Επίσκοπος Μαγαδασκάρης, τις οποίες κάνουμε. Και μήπως τυχόν σκεφτούμε να επενδύσουμε στην Ουράνια Τράπεζα. Μέχρι την άλλη εβδομάδα, ευχόμαστε να μας έχει ο Θεός καλά.